αιμονής που είχαμε δει και στο προηγούμενο μάθημα για να τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, τα κύτταρα της αιμονής τα ξεχωρίζουμε ανάλογα με τη μορφολογία του πυρήνα. Εάν είναι λομποτός ή αν είναι στρογγυλός. Αυτό λοιπόν που βλέπετε εδώ, το κύτταρο, βλέπετε ότι δεν έχει πυρήνα έτσι καλοσχηματισμένο. Είναι ο πυρήνας του λομποτός. Έτσι, όπως και αυτό εδώ. Κύτταρα με λομποτό πυρήνα είναι τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα. Τα κύτταρα δηλαδή που εξέρχονται πρώτα των Αγίων, από τα Αγία, και είναι τα κύτταρα της οξίας φλεγμονής, πρωτίστως βακτηριακής αιτιοπαθογένειας. Όταν το αίτιο δηλαδή είναι κάποιο βακτήριο. Υπάρχουν όμως και κάποια πολυμορφοπύρηνα. Δείτε ας πούμε αυτό εδώ. Το βλέπετε. Έχει πυρήνα. Λομποτό. Δεν είναι έτσι ο πυρήνας του, στρογγυλός. Έχει λοβίωση. Και αυτό. Αλλά το κυταρόπλασμα είναι κατακόκκινο. Γιατί έχει κάποια ιδιαίτερα κοκκία που δεν τα έχει το ουδετερόφυλλο. Αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτά εδώ τα πολυμορφοπύρηνα που είναι έτσι έντονα βαμμένο κόκκινο το κυταρόπλασμά τους είναι τα ιωσινόφυλλα. Και αυτά δεν έχουν να κάνουν με την οξία φλεγμονή. Μπορεί βέβαια να ανεβαίνουν τα ιωσινόφυλλα όταν υπάρχει μια αλλεργική αντίδραση, μια αντίδραση υπερευαισθησίας του τύπου της αναφυλαξίας, όταν το αίτιο είναι ένα παράσιτο ή σε κάποιες μορφές χρόνιας φλεγμονής ανεβαίνουν τα ιωσινόφυλλα. Από τα πολυμορφοπύρηνα λοιπόν που έχουν τους λομποτούς πυρήνες μας ενδιαφέρουν για να κανονίσουμε οξία φλεγμονή αυτά εδώ. Τα ουδετερόφυλλα είναι τα πρώτα κινητοποιούμενα κύτταρα όταν γίνεται κάπου μια ζημιά, αλλά όπως είπαμε υπάρχουν κλινικά οξίες φλεγμονές που δεν έχουν ουδετερόφυλλα. Και ποιες φλεγμονές είναι αυτές? Οι ανοσιακές φλεγμονές. Τα αυτοάνωσα νοσήματα, που εκεί από την οξία φάση υπάρχουν λεμφοκύτταρα. Γιατί τα ουδετερόφυλλα δεν έχουν λόγο να εμφανιστούν. Άρα τα ουδετερόφυλλα γενικά εμφανίζονται όταν γίνει κάπου μια ζημιά και βλαφτούν κάποια κύτταρα, καταστραφούν κάποια κύτταρα. Κυρίως όμως εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς όταν το αίτιο είναι βακτήριο. Μικρόβιο. Εντάξει. Και είπαμε τη σημασία της πολυμορφοπυρηνικής λευκοκυτάρωσης στη γενική αίματος που δηλώνει την οξία φλεγμονή. Πρωτίστως βακτηριακής αιτιοπαθογένειας. Αφήνουμε τώρα τα πολυμορφοπύρηνα και πάμε στα μονοπύρηνα που έχουν πυρήνες στρογγυλούς. Ποια είναι αυτά? Μια κατηγορία είναι αυτή εδώ. Αυτό. Τι κύτταρα είναι αυτά? Είναι κύτταρα με στρογγυλούς πυρήνες που όμως το κυταρόπλασμά τους είναι επαρκές και έχει κάτι σαν μπουρμπολίθρες. Βλέπετε εδώ, έχουν πολύ κυταρόπλασμα αυτά τα μονοπύρηνα. Αυτά είναι τα μονοπύρηνα φαγοκύτταρα, δηλαδή τα μακροφάγα. Βγαίνουν μετά το ουδετερόφυλλο. Έχουν φαγοκυταρική δράση, όπως λέει το όνομά τους, πλην όμως από τα στοιχεία που εκρίνουν, οργανώνουν το εξίδρωμα όταν επιμένει ο φλεγμονογόνος παράγοντας και σιγά σιγά κινητοποιούν τη διαδικασία της επανορθωτικής επούλωσης. Δηλαδή φέρνουν οι μονοπλάστες, χημειοτακτικός, προσανατολισμένα δηλαδή, τις πολλαπλασιάζουν αυτά που βγάζουν τα μακροφάγα και γίνεται πια ο συνδετικός ιστός που δηλώνει τη χρόνια φλεγμονή. Άρα το μακροφάγο είναι και κύτταρο στην οξία φάση της φλεγμονής γιατί βγαίνει μετά το ουδετερόφυλλο, αλλά σηματοδοτεί και αντιδράσεις που οδηγούν τη φλεγμονή σε χρονιότητα. Υπάρχουν όμως και κάποια μονοπύρηνα που έχουν ελάχιστο κυταρόπλασμα στο φωτομικροσκόπιο. Αυτά εδώ. Αυτό. Αυτά τι είναι? Τα ανοσιακά κύτταρα. Τα λεμφοκύτταρα δηλαδή. Β ή δεν ξέρω. Πρέπει να κάνω δείκτες. Ένα
CD3 για τα τάφη. Ένα CD20 για τα δίδα. Με ειδική τεχνική ανοσοϊστοχημική. Να τα βάψω, θα καταλάβω αν είναι β ή τάφη. Υπάρχουν όμως κάποια β λεμφοκύτταρα τα οποία έχουν γίνει έτσι. Για δείτε αυτό το κύτταρο. Είναι μονοπύρινο. Δείτε το στρογγυλό πυρήνα. Ναι, είναι μονοπύρινο. Έχει κυταρόπλασμα, αλλά δεν είναι σαν το κυταρόπλασμα του μακροφάγου, έτσι, με φαγοσώματα, γιατί ετούτο το σχετικά αμφίφυλο κυταρόπλασμα. Τι σημαίνει αμφίφυλο? Είναι μεταξύ οξύφυλου που είναι το ροζ και βασίφυλου που είναι το μορ. Είναι το αμφίφυλο αυτό. Αυτό τι δηλώνει? Δηλώνει την πρωτεϊνοσύνθεση που κάνει αυτό το μονοπύρινο να βγάλει ανοσοστερίνη. Άρα, αυτό είναι το πλασματοκύτταρο. Μια λοιπόν χρόνια φλεγμονή έχει εξίδρωμα μονοπυρηνικό. Πρωτίστως λεμφοπλασματοκυταρικό. Με άλλα λόγια, το κύτταρο της χρόνιας φλεγμονής είναι το λεμφοκύτταρο και κυρίως το β λεμφοκύτταρο που βγάζει ανοσοστερίνη, δηλαδή το πλασματοκύτταρο. Το μακροφάγο, είπαμε, παίζει και στις δυο. Και στην οξία και στη χρόνια. Αυτά λοιπόν είναι τα φλεγμονώδη κύτταρα που βλέπουμε στο πλακάκι μας. Λοιπόν, είπαμε για τα ιωσινόφυλλα που ανεβαίνουν, τα κοκκία των ιωσινοφύλων που βλάπτουν τα κύτταρα, μείζον βασική πρωτεΐνη, ιωσινοφυλική καρδιωτική πρωτεΐνη, τα ενεργοποιημένα μακροφάγα που τα είδαμε εκεί πέρα, να ήταν έτσι φουσκωμένα. Δείτε τι πράγματα μπορεί να εκρίνουν τα μακροφάγα. Ένζημα που βλάπτουν τους ιστούς, όπως είναι οι προτεάσεις. Πρωτεΐνες του πλάσματος, παράγοντες πήξης, συστατικά του συμπληρώματος. Ενεργές μορφές οξυγόνου και μονοξίδιο του αζότου, αραχιδονικό οξύ. Κυταροκίνες, interleukine 1, TNF. Και αυξητικούς παράγοντες, ποιους? Πινοβλαστικό, επιδερμιδικό, αιμοπεταλιακό, εξαλλακτικό, που προκαλούν δεσμοπλασία, δηλαδή σηματοδοτούν την παρουσία ινοβλαστών που εναποθέτουν κολαγόνο και έτσι η χρόνια φλεγμονή, εκτός από το μονοπυρηνικό εξίδρωμα, από τι άλλο χαρακτηρίζεται η χρόνια φλεγμονή, από τι άλλο χαρακτηρίζεται? Από συνδετικό ιστό. Ανάπτυξη συνδετικού ιστού σημαίνει τη χρόνια φλεγμονή. Η χρόνια φλεγμονή είτε έπεται της οξίας ή, όπως είπαμε, αναπτύσσεται ντενό εξ αρχής. Όπως είναι η απόφραξη σε ένα όργανο που έχει μια έκθεση να κάνει. Ας πούμε, ένας ιερογόνος αδένας έχει τον πόρο. Κάνει μια πέτρα εκεί πέρα. Κάνει μια φλεγμονή. Γίνεται μια στάση. Εκεί δεν θα υπάρχει το ουδετερόφυλλο. Θα υπάρχει το λεμφοκύτταρο. Πότε θα εμφανιστεί το ουδετερόφυλλο σε μια τέτοια παθογέννηση? Λιθιαστική φλεγμονή. Αν λόγω της στάσης που έχει το έκρημα, τι αναπτυχθεί εκεί πέρα? Όταν ένα έκρημα είναι ένα όργανο που απεκρίνει, ας πούμε, η χολιδόχος φυλάει τη χολή, θέλει να την διώξει. Ή ποιο άλλο όργανο? Τα ούρα, στο νεφρό. Όταν ένα όργανο, χωρίστε, τι έχουμε? Ναι. Δεν κόβει κανένας κρυοστάτης. Ναι. Δίθυση τελευταία. Τι λέμε λοιπόν? Είναι το έκρημα σε στάση, τι μπορεί να αναπτυχθεί εκεί πέρα? Μικρόβια. Τότε θα έρθουν ουδετερόφυλλα. Γιατί τότε τι θα έχει εμπλακεί μέσα στην παθογένεση? Μικροβιακός παράγοντας που κινητοποιεί τα ουδετερόφυλλα πολυμορφοποιημένα. Αυτά λοιπόν τα θεωρητικά. Πάμε να δούμε τώρα ένα επιπλέον περιστατικό. Λοιπόν, είναι εδώ ένα παιδάκι 3 ετών και έχει πυρετό, βήχα, λεμφαδενοπάθεια. Η διώκωση των λεμφαδένων συχνότερα οφείλεται σε λεμφογενή διασπορά της φλεγμονής. Δηλαδή, το φλεγμονώδες σύνδρομα μέσω της λέμφου μπαίνει μέσα σε λεμφαγεία, πηγαίνει μέσα στους λεμφαδένες, διωγγώνονται οι λεμφαδένες. Άρα, αν έχει κανείς ένα τεριδονισμένο δόντι, είναι πολύ πιθανό να ψηλαφίσει διωγγωμένους λεμφαδένες στον τράχυνα. Δεν σημαίνει ότι είναι λέμφωμα, ότι είναι κακοήθεια. Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά το πρώτο που πάει ο μυαλός, το μυαλό είναι μια λεμφογενής διασπορά φλεγμονής. Γι' αυτό δίνεις τη φλαμιά αντιβίωση. Δεν πάει να κάνεις αμέσως βιοψία. Κοιτάς αν φύγει η λεμφαδενοπάθεια, η διόγκωση δηλαδή των λεμφαδένων, και λες, α,
από κάποια φλεγμονή ήταν. Και βέβαια υπό παρακολούθηση των ασθενή μην ξαναμεγαλώσουν οι λεμφαδένες και ξαναγίνει η λεμφαδενοπάθεια. Λοιπόν, από στιματώδη συλλογή 2 εκατοστά στη δεξιά πλευρά του προσώπου. Τι σημαίνει το απόστημα, είπαμε. Είναι μια κοιλότητα που έχει γεμίσει πίον. Τι είναι το πίον? Τα νεκρά ουδετερόφυλλα που έχουν σπάσει μαζί με τα μικρόβια και κάνουν μια κοιλότητα. Γύρω-γύρω συνδετικός ιστός, επιπλοκή, το απόστημα. Δεν ανταποκρίνεται στα αντιβιωτικά τα συνηθισμένα και η ακτινογραφία είναι φυσιολογική στο θώρακα. Έχει υποτροπιάζουσα φλεγμονή στο μέσο ους, δυο νοσηλείες για σταφυλοκοκκική πνευμονία, άρα έχει ένα ιστορικό λοιμόξεον το άρεν αυτό νήπιο και έχει πεθάνει το αδερφάκι του από τους ίδιους γονείς σε ηλικία αντίστοιχη με την τωρινή τη δική του. Παίρνουμε υλικό λοιπόν από το απόστημα και βλέπουμε ότι είναι βακτήριο. Άρα, αν αυτό το αφαιρέσω ιστολογικά, αφού η καλλιέργεια έδειξε ότι είναι βακτήριο αυτό που έκανε τη φλεγμονή, περιμένω να δω γεμάτο ουδετερόφυλλο. Αυτό περιμένω να δω λογικά στο υλικό που θα πάρω από το απόστημα. Γιατί το απόστημα, αν έχει οργανωθεί, δεν τα βιώνεται. Οπότε τα αντιβιωτικά δεν φτάνουν και πρέπει να το αφαιρέσεις χειρουργικά. Είναι μια επιπλοκή δηλαδή φλεγμονή στο απόστημα. Άμα είναι οργανωμένο και θα έχει κλείσει μέσα τα μικρόβια με τα υγρά, τα νεκρά ουδετερόφυλλα και έχει κάνει τη ρευστοποιό νέκρωση, δεν μπορεί να φτάσει το φάρμακο μέσα εκεί. Άρα είναι μια από τις περιπτώσεις που είπαμε ότι η φλεγμονή επιπλέκεται, οπότε σκεφτόμαστε την χειρουργική αντιμετώπιση. Γιατί είπαμε ότι η συνήθις αντιμετώπιση των φλεγμονωδών νόσων είναι η συντηρητική. Όταν όμως γίνει μια τέτοια επιπλοκή, σκεφτόμαστε και το χειρουργείο και θα δείτε μετά το υλικό. Γενική αίματος. Λευκά 16.200. Πώς θα αξιολογείτε αυτά τα λευκά? Είναι φυσιολογικά? Όχι. Είναι αυξημένα. Γιατί φυσιολογικά μέχρι πόσα πρέπει να είναι, ας πούμε. Όχι. Αυξημένα λοιπόν λευκά. Είναι η λευκοκυτάρωση πολυμορφοπυρηνική? Δηλαδή στα αυξημένα λευκά κυριαρχούν τα ουδετερόφυλλα? Βεβαίως κυριαρχούν. Με 85%. Μάλιστα. Λογικό, γιατί το έτσι ότι είναι βακτήριο. Τώρα, κάτι με οδήγησε που θα το δούμε παρακάτω και κοίταξα αν είναι φυσιολογική υποπληθυσμή στο περιφερικό αίμα των τάφ λεμφοκυτάρων, των β λεμφοκυτάρων. Βλέπουμε αυξημένη IgG στο αίμα. Όταν αυτή η ανοσοσφαιρίνη είναι ψηλή, η IgG, τι δηλώνει? Χρόνια λίγος. Γιατί την πρόσφατη λίμωξη, την πρόσφατη λίμωξη έναντι ενός αγκούμα αντισώματος, έναντι ενός λιμωγόνου παράγοντα. Ποια νοσοσφαιρίνη τη δηλώνει? Ποια? Η IgM, ανοσοσφαιρίνη έναντι ενός μικροβιακού παράγοντα, σημαίνει ότι η λίμωξη είναι πρόσφατη. Η IgG σημαίνει ότι είναι παλιά. Άρα στις Αιγύους που κάνουν τον έλεγχο για το ξόπλασμα, για ιούς, δεν κάνουν εκεί. Το δεύτερο τρίμηνο νομίζω είναι ο έλεγχος, ο τακτικός. Δεν αρκεί να βγάλεις αντισώματα, τι κοιτάς? Την τάξη των αντισωμάτων. Γιατί αν είναι IgG, σημαίνει ότι δεν είναι πρόσφατη η λίμωξη να πειράξει το εμβρίο, είναι παλιά. Αν είναι IgM, αλλάζει. Ανησυχείς. Μήπως είναι πρόσφατη η λίμωξη και πειράξει το εμβρίο. Αυτή λοιπόν είναι η σημασία της τάξης των αντισωμάτων. Το συγκεκριμένο παιδί έχει χρόνια λίμωξη. IgM και IgA φυσιολογικά. Τα ταυκύτταρα αντιδρούν καλά σε μυτογόνα, τα αντιγόνα μνήμης είναι κατά φύση, όλα λειτουργούν καλά, το συμπλήρωμα είναι φυσιολογικό, το σύστημα του συμπληρώματος, που είναι οι ουσίες αυτές που χρησιμοποιούνται για τα βακτήρια. Δεν πάσχει το σύστημα του συμπληρώματος. Τα ουδετερόφυλλα έχουν φυσιολογική χημειοταξία και φαγοκυτάρωση, είπαμε ότι αυτά συνδέονται, το ξεκούνημα των ουδετεροφύλων και το ξεκούνημα των κοκκίων του να πάει να κάνει το φαγολισσόσωμα έχουν ταυτόσιμους μηχανισμούς, λειτουργούν καλά. Ετούτα εδώ στην επιφάνεια των ουδετεροφύλων είναι μια χαρά. Γιατί τα κοιτάξαμε αυτά τα μόρια? Γιατί τα κοιτάξαμε το CD11β, το CD18, το Cialyl Louis X? Γιατί είναι αυτά που εξασφαλίζουν την προσκόλληση των ουδετεροφύλων στα ενεργοποιημένα ενδοφύλια, που αν δεν γίνει δεν θα μπορέσουν τα λευκά ενοσφαίρια να βγουν έξω σαν εξίδρωμα και να τα πούμε εμείς ότι είναι φλεγμονώδη κύτταρα. Γι' αυτό τα κοιτάζουμε αυτά, να δούμε λειτουργούνε, κολλάνε καλά τα ουδετερόφυλλα στα ενδοθήλια.
είναι το πρόβλημα. Η δοκιμασία ενεργού αναπνευστικής έκρηξης των ουδετερόφυλων είναι παθολογική. Δηλαδή λείπει η οξυδάση από τον ADPH, άρα πιο βασικό όπλο των ουδετερόφυλων στη μικροβιοκτόνο τους δράση έχει αχρηστευτεί από αυτά που είπαμε την περασμένη φορά. Αφού δεν υπάρχει αυτή η οξυδάση, τι τελικά δεν μπορεί να γίνει μέσα στο ουδετερόφυλλο? Ποιο? Ναι. Το υπεροξίδιο. Το υπεροξίδιο του υδρογόνου δεν μπορεί να παραχθεί. Να γιατί λοιπόν, αν και επαρκεί αριθμητικά, τα ουδετερόφυλλα δεν λειτουργούν. Ναι μεν, έχει λευκοκυτάρωση πολυμορφοπυρηνική, με ουδετερόφυλλα πολυμορφοπύρηνα, αλλά αφού έχουν αυτή την παθολογική διαδικασία, είναι η λεγόμενη χρόνια κοκκιωματώδης εντός εισαγωγικών νόσων. Και για δείτε το απόστημα, εκεί που περιμέναμε να είναι γεμάτο ουδετερόφυλλα, δεν κυριαρχούν τα ουδετερόφυλλα, έχει μερικά, δεν λέω, με λομποτούς πυρήνες, αλλά τα πιο πολλά είναι μονοπύρηνα. Είναι τα μακροφάγα που βγήκαν σε δεύτερο χρόνο και προσπαθούν και αυτά να κάνουν κάτι. Γιατί τα ουδετερόφυλλα είτε πήγαν είτε δεν πήγαν, αφού δεν έχουν το υπεροξίδιο του υδρογόνου, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν το βακτήριο που βρήκαμε στην καλλιέργεια, που πήραμε από το πίον, εκεί από το απόσχημα. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει, κυριαρχούν τα μακροφάγα κατ' εξαίρεση. Και για δείτε αυτόν την απόκριση, με μπλε είναι η απόκριση που έχουν τα φυσιολογικά ουδετερόφυλλα όταν τα μόρια που πάνε να φαγοκυταρώσουν είναι οξονοποιημένα. Τι σημαίνει οξονοποιημένα? Έχουμε βάλει επάνω στα μόρια αυτά κάποιες ουσίες που τους ανοίγουν την όρεξη στα ουδετερόφυλλα, το FC τμήμα, το IgG κτλ. Το μαύρο είναι η απόκριση των φυσιολογικών ουδετερόφυλλων όταν δεν είναι οξονοποιημένα αυτά που πάνε να φαγοκυταρώσουν. Και το κόκκινο είναι τα συγκεκριμένα ουδετερόφυλλα σε αυτό το παιδάκι που είτε είναι οξονοποιημένο είτε δεν είναι οξονοποιημένο το προσφαγοκυτάρωση υλικό, αυτά δεν κλείνουν ούτε με τίποτα να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί τους λείπει το βασικό όπλο που έχουν, το υπεροξίδιο του υδρογόνου. Αυτή λοιπόν ήταν η χρόνια κοκκιωματώδης λεγόμενη νόσος. Βλέπουμε εδώ, να οι οξονίνες, αυτά εδώ είναι που ανοίγουν την όρεξη, ο FC υποδοχέας, βλέπετε εδώ πέρα, CR3, να το προσφαγοκυτάρωση υλικό. Εάν έχει το FC τμήμα της IgG, πάει και κάνει εδώ σύνδεση με τον αντίστοιχο υποδοχέα και ξεκινάει η φαγοκυτάρωση. Το ίδιο και με το συστατικό του συμπληρώματος C3, όταν υπάρχει το αντίστοιχο μόριο, ο συνδέτης δηλαδή είναι αυτός, και εδώ ο υποδοχέας, και με την σύνδεση αυτή ξεκινάει η φαγοκυτάρωση να πάει να γίνει μέσα το φαγολισόσωμα να φαγοκυταρωθεί το υλικό. Το επόμενό μας περιστατικό είναι ένας νεαρός ο οποίος έχει ένα κνισμόδες εξάνθημα. Κνισμόδες, φαγούρα. Και μας λέει, είναι στον κορμό και στα άκρα, μόλις γύρισε από μια κατασκήνωση. Είναι σημαντικό το ιστορικό. Λες, πότε σου εμφάνισε, είχα πάει σε μια κατασκήνωση, μόλις γύρισα, πέταξε λέει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ορίστε λοιπόν το εξάνθημα. Όταν το βλέπω αυτό στο δέρμα, το κνισμόδες εξάνθημα, με τη φαγούρα που κάνει, πώς καταλαβαίνω ότι είναι φλεγμονή? Ποιος θέλει να μου πει σε αυτή την εικόνα την κλινική, τα αναγνωριζόμενα σημεία της φλεγμονής? Ορίστε. Ορίστε, παρακαλώ εσείς. Ορίστε. Μπράβο, είναι κόκκινο. Μια περιοχή που μπορώ να τη δω με το μάτι, όταν πηγαίνει πολύ αίμα, σκέφτομαι ότι έχει γίνει μια φλεγμονή και υπό την επίδραση των αγκιοδραστικών αμινών, της ισταμίνης πρωτίστως, πηγαίνει πιο πολύ αίμα εκεί πέρα. Μάλιστα. Άλλο σημείο φλεγμονής. Για προσέξτε εδώ που έχει κάτι σαν... Ναι, οι φουσκάλες. Πολύ σωστά. Τι είναι οι φουσκάλες? Οι φουσκάλες είναι το ίδημα. Σημαίνει ότι μέσα στο πλακώδες επιθύλιο της επιδερμίδας έχει γίνει μία εξίδρωση, έχει βγει υγρό. Αν και θα δούμε τι είναι τελικά αυτό, θα μπορούσε να ήταν πλάσμα, ας πούμε, όπως ξέρουμε σε όλες τις φλεγμονές. Εδώ ακριβώς δεν είναι αυτό, θα το δούμε τι είναι, αλλά μια φορά μοιάζει να είναι ίδιμα αυτό το πράγμα. Άρα έτσι φαίνεται ότι αυτή εδώ η περιοχή του δέρματος φλεγμένη. Ερυθυματώδης λοιπόν η δυματώδης βάση, υπερεμία λόγω της αγκιοδιαστολής,
Από προσταγλανδίνες κυρίως γίνεται η αλγιοδιασωλή και μονοξίδιο του αζότου. Πάμε τώρα να δούμε εδώ. Η ιστολογική εικόνα. Τι θα κάνουμε. Να βάλουμε το μάθημα για τις γνώσεις, τις βασικές της ιστολογίας αυτήν την Παρασκευή. Έχετε μετά τις 1 η ώρα χρόνο. 12 με 1 θα είστε στο ναό, ακριβώς εδώ πάνω, για το θεωρητικό μάθημα. Θέλετε μετά να κατέβετε εδώ, να κάνουμε βασικές γνώσεις ιστολογίας. Για 1 με 2 έχουμε περιγραφική ανατομική. Α, να το βάλουμε 2 με 3. Έχει ακυρωθεί για αυτήν την εβδομάδα. Αν έχει ακυρωθεί, να έρθετε στις 1. Εγώ εδώ θα είμαι. Αν δεν έχει ακυρωθεί, να έρθετε στις 2. Εγώ πάλι εδώ θα είμαι. Και θα προσπαθήσω. Έλα. Θα προσπαθήσω, αν είμαστε έτοιμοι, να μάθουμε και μερικά βασικά στοιχεία σπλαχνολογίας. Δηλαδή, εκτός από τους ιστούς που θα δούμε, να δούμε λίγο και τις βασικές ανατομικές μοίρες των σπλάχνων. Διότι έχω στείλει ήδη έγγραφο προς τον διευθυντή του μορφολειτουργικού τομέα, λέγοντάς του εφ' εξής. Παρακαλώ. Η σπλαχνολογία να διδάσκεται ή στο δεύτερο εξάμεινο ή στο τρίτο. Έτσι ώστε όταν έρχεστε εδώ να ξέρετε τη βασική ανατομία των σπλάχνων. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει τώρα σε εσάς. Το γνωρίζω ότι ξεκινάει τώρα, το γνωρίζω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε εσάς, γι' αυτό για να συνονοούμαστε, θα κάνω ένα προπαρασκευαστικό αρχείο με βασικές ανατομικές μοίρες των σπλάχνων και θα το βάλω στην ηλεκτρονική τάξη. Θα ξέρετε, ας πούμε, που είχαμε δείξει τη μήτρα την άλλη φορά, που είναι ο οθήκες, που είναι ο τράχυλος. Εμείς για την παθολογική ανατομική, χοντρή ανατομία θέλουμε. Δεν θέλουμε πολλές λεπτομέρειες. Να ξέρετε το στομάχι, ότι είναι ο θόλος και ο πυλωρός. Το ύπαρο ότι έχει δύο λογούς. Τέτοια πράγματα. Το θηροειδείο ότι έχει δύο λογούς. Απλά πραγματάκια. Για να μπορούμε να συνοούμαστε καλύτερα στα μαθήματά μας. Και εφ' εξής θα γίνει, θέλω να πιστεύω, αυτή η αλλαγή για τα παιδιά που είναι τώρα στο δεύτερο εξάμεινο και θα πάνε τρίτο πια το φθινόπωρο. Λοιπόν, αυτή η παιδιά είναι το πλακώδες επιθήλιο της επιδερμίδας. Εδώ είναι το χώριο, να η φυσαλίδα, πως φαίνεται στο μικροσκόπιο και βλέπετε ότι έχει μέσα κάτι κουκκιδάκι, όπως και εδώ. Αυτά τα κουκκιδάκια είναι το φλεγμονώδη κύτταρο. Έχουν βγει από τα αγγεία, δείτε εδώ τα ενδοθήλια, τα έχω βάψει με ανοσοϊστοχημία, με ένα δείκτη που δηλώνει ότι είναι ενεργοποιημένα τα ενδοθήλια. Τι σημαίνει ενεργοποιημένα. Μπορεί να κολλήσουν πάνω τους τα λευκά αιμοσφαίρια και να βγουν έξω, δείτε εδώ, που έχω κάνει εδώ ένα δείκτη για τα λυμφοκύτταρα. Άρα, τα τάφη λυμφοκύτταρα είναι εδώ που μου κάνουν τη ζημιά. Τι έγινε δηλαδή. Είναι η φλεγμονή οξία. Γιατί είναι οξία. Γιατί μόλι ξεκίνησε αυτή την κατασκήνωση το έβγαλε. Είναι οξία η φλεγμονή. Δεν έχει μέρες. Αλλά το εξίδρομά της τι είναι. Χρόνια. Γιατί δεν έχει ουδετερόφυλλα. Γιατί το αίτιο εδώ είναι ανοσιακό. Είναι μια αντίδραση υπερευαισθησίας, όπως θα μάθετε στα μαθήματα της άνοσο παθολογοανατομίας, που ρυθμίζεται από λεμφοκύτταρα. Τα λεμφοκύτταρα λοιπόν είναι αυτά που βγήκαν από τα αγγεία. Τα έχω βάψει εδώ με ανοσοϊστοχημική τεχνική. Τα λεμφοκύτταρα είναι. Εδώ είναι αυτό που έχει το ενδοθήλιο των αγγείων. Εξ αρχής λοιπόν μονοπυρηνικό το φλεγμονώδες εξίδρωμα, επειδή είναι ανοσιακή η φλεγμονώδης αντίδραση. Και μετά την μονοπυρηνική συνάθρηση γίνεται και το ίδημα που φαίνεται εδώ σαν φυσαλίδα. Δηλαδή εδώ τόσο πολύ δεν είναι το πλάσμα που εξαγγειώνεται, όσο η ζημιά που κάνει τα μονοπύρινα που είναι αυτή που λύει τις συνδέσεις μεταξύ των ακαμφωδών κυττάρων της επιδερμίδας και γίνεται αυτή η φυσαλίδα που τη βλέπαμε σαν είδημα εμείς με το μάτι. Έτσι, αυτή λοιπόν είναι η παθογένεση μιας φλεγμονής. Εδώ είναι η έψιλον σελεκτίνη που δηλώνει την ενεργοποίηση των ενδοφυλίων. Και εδώ είναι τα τάφ λεμφοκύτταρα που στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αντίδρασης υπερευαισθησίας εξεπαθής είναι άλλα τάφ 4 και άλλα τάφ 8. Και όπως θα ακούσετε, δεν θα επιμείνω, όπως θα ακούσετε στα μαθήματα της άνοσο παθολογοανατομίας προς το τέλος του εξαμήνου, έχει γίνει μια ευαισθητοποίηση από ένα αλλεργιογόνο, ας το πούμε έτσι. Τούτο εδώ το κυταράκι είναι μέσα στην επιδερμίδα, είναι με τα δεντράκια αυτά,
Το θυμάστε αυτή την ιστολογία, το κύτταρο Langerhans. Ε? Ο Langerhans είναι αυτό. Παίρνει λοιπόν εδώ πέρα το μόριο, το αντιγόνο, μπαίνει μέσα στο χώριο εκεί πέρα που έχει τα λεμφαγεία, πάει στο λεμφαδένα, το μαθαίνουν τα λεμφοκύτταρα του λεμφαδένα και από φυσικά γίνονται είτε κύτταρα μνήμης είτε βραστικά. Και όταν ξαναγίνει η δεύτερη επαφή και ξαναγίνει αυτό το πράγμα και μπει μέσα στο λεμφαδένα, δείτε εδώ πόσο έντονα παράγονται τα δραστικά λεμφοκύτταρα και που με αυτά τα πράγματα που βγάζουν τις λεμφοκίνες, δηλαδή την Ιντερλευκίνη 2 και την Ιντερφερόνη γάμα, γίνεται αυτή η ζημιά που είδαμε εκεί πέρα, ότι άνοιξε η επιδερμίδα και έγινε αυτή εκεί η φυσαλίδα. Έτσι, αυτή είναι λοιπόν η παθογένεση. Προχωρώ στο επόμενο υλικό. Ναι, στο επόμενο περιστατικό. Ναι. Γιατί στην αντίδραση υπερευαισθησίας έχουμε χτισμό κεφικών. Και κοίταξε, αν έχεις επίδραση στα αισθητικά δεμάτια, πώς τα λένε, μάλιστα, πώς τα λένε αυτά. Γιατί κάτω που είναι στο χώριο μέσα εκεί, μπορεί να υπάρχει και πόνος. Αλλά ο κρυσμός είναι συνέπεια και πάλι ερεθισμού αισθητικών δεματίων. Γιατί είναι ένα αίσθημα κι αυτό, με κάποια νεύρα μεταφέρεται. Ο πόνος λοιπόν μπορεί να συνοδεύεται από κρυσμό. Θυμηθείτε τα αίτια που λέγαμε του πόνου, το είδημα που δημιουργεί πόνο, οι χημικοί μεσολαβητές που διεγείρουν απευθείας τους αισθητικούς νευρικούς κλάδους. Ένα μας είχε ξεφύγει αίτιο πόνο. Που δεν το είπαμε, δεν το σκεφτήκαμε στο περασμένο μάθημα. Ποιο άλλο αίτιο είναι που πονάει μια περιοχή? Ο σπασμός. Μπορεί δηλαδή να είναι μυϊκός σπασμός, όπως είναι ο κολλικός του νεφρού, που φεύγει πέτρα και κάνει σπασμό. Εκεί ο ουρτήρας και δημιουργεί το αίσθημα του πόνου. Και το άλλο που είχαμε πει ήταν η αιμάτωση. Ότι διαταράσσεται η αιμάτωση. Ή απότομα, οπότε είναι η νέκρωση, είναι το έμφρακτο, ή σιγά σιγά πλημελώς αιματώνεται ένα ιστό, δεν οξυγονώνεται καλά. Και δημιουργείται αυτό το αίσθημα του πόνου. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτό το περιστατικό. Είναι μια γυναίκα μέσης ηλικίας, κόπος, η ανορεξία. Αυτά είναι γενικά συμπτώματα, δεν σημαίνουν κάτι, δεν μας οδηγούν σε κάτι. Μια ελαφρά ευαισθησία στο δεξιό άνω τεταρτημόριο της κοιλιάς. Εδώ δηλαδή τι γίνεται? Εδώ είναι το ύπαρ, το δεξιό άνω τεταρτημόριο. Για να το κάνετε το ύπαρ, όπως θα μάθετε που θα πάτε στις κλινικές, δεν είναι πολύ χρόνο. Τέτοια εποχή του χρόνου θα είσαστε στις κλινικές. Τι θα κάνετε λοιπόν στις κλινικές? Θα καταλαβαίνετε πόσο είναι το ύπαρ και πού είναι. Πώς θα το καταλάβετε? Χωρίς απεικονιστική μέθοδο. Θα δείτε, εδώ στο θώρακα που έχει αέρα μέσα, ο ήχος και η επίκρουση είναι συμπαγικός. Δεν έχει αέρα. Άμα φτάσετε εδώ πέρα κάτω, επειδή είναι συμπαγές το όργανο, είναι αμβλής. Άλλος ήχος εδώ, άλλος ήχος εδώ που είναι αμβλής, άλλος ήχος κάτω στο έντερο που έχει αέρα και στο μέσα. Που ξαναγίνεται την πανικόση. Γιατί θα πρέπει να εκτιμήσετε λίγο το ύπαρ, όχι που είναι, το που είναι, το ξέρετε. Αλλά μήπως έχει μεγαλώσει. Μήπως δηλαδή η αίσθηση αυτή της αμβλήτητος είναι πιο κάτω από εκεί που το περιμένει, γιατί τότε αν έχει μεγαλώσει, δεν κάτι γίνεται μέσα εκεί. Λέμε τώρα μια αδρή εκτίμηση που θα την κάνετε του χρόνου, που θα πάτε στο να μάθετε τη σημειολογία και φυσικά δεν θα τη διαβάζετε μόνο στο βιβλίο, θα τα πιάνετε πρώτα να τα ακούτε, θα βάζετε σε αυτά. Ποιος παίζει τώρα με κινητό αυτή την ώρα, ποιος δεν παίζει, δεν είναι κανείς, πρωτοφανές. Γιατί θα βάλεις το κινητό, το μαραφέκι αυτό είναι πολύ χρήσιμο, αλλά για τη δουλειά μας. Όχι για να βλέπεις αυτές τα χλαμάρια συνέχεια και να πάρεις εδώ πέρα με το σκρολάρισμα, όπως το λένε. Θα πας εκεί πέρα και θα βάλεις το κινητό. Υπατική αμβλήτητα, επίκρουση, αγγλικά, βάλτε. Θα σου κάνει τον ήχο, θα τον ακούσεις. Γιατί λέω, μπορείς στο θάλαμο να μην έχεις. Δάσκαλο να το πει. Έτσι ο κινητό. Έχει δουλειά κι αυτό να κάνει. Καλή δουλειά. Θα του βάλεις τυμπανικός ήχος. Το πεις στο κινητό. Το βάλεις στο κινητό, θα το ακούσεις. Χρειάζεται λοιπόν κι αυτό. Αλλά με ορθή χρήση. Όχι σαν χλαμάρες. Ή και σαν χλαμάρες, αλλά λελογισμένα. Όχι μες στο μάθημα τώρα να έχουμε το κινητό. Ενώ ακούμε να κάνουμε το κινητό. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Έχει μια ελαφρά ευαισθησία. Η ευαισθησία είναι ένας πόνος. Όταν κάνει λοιπόν την επίκρουση, πονάει κάπως η γυναίκα αυτή. Παρακλινικός έλεγχος. Τον παρακλινικό έλεγχο, εκτός από τη γενική αίματος, έχουμε και τα ένζημα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ποια είναι τα ένζημα του ύπατος που πρέπει να τα ξέρουμε? Τέσσερα είναι. Τα δυο είναι τρανσαμινάσες. Και όταν ανεβαίνουν σε αυτά, σημαίνει ότι τα υπατοκύτταρα έχουν καταστραφεί. Τα έχετε μάθει αυτά τη βιοχημία.
Και τα άλλα ένθυμα του ύπατος είναι τα χολοστατικά. Γάμα GT και αρχαϊκή φωσφατάση. Δηλαδή, μια ζημιά στο ύπαρ, όταν πρωτίστως βλάπτει τα υπατοκύτταρα και τα καταστρέφει, τι μου ανεβάζει. Σημαντικά της τρανσαμινάς. Όταν πρωτίστως βλάπτεται η παροχέτευση της χολής και έχει χαλάσει κάτι την αρχιτεκτονική και δεν μπορεί εύκολα η χολή να πάει προς το χολιφόρο που είναι στην Πηλαία Τριάδα, να πάει σε μεγαλύτερα χολιφόρα, να φύγει από το ύπαρ, να πάει στο χολιδό χωτήσει και στο έντερο, ποια ένθυμα τσιμπάνε. Τα χολοστατικά. Δηλαδή η αλκαλική φωσφατάση και η γάμα GT. Έτσι αξιολογείται αυτό που παίρνει στο βασικό βιοχημικό έλεγχο του ύπατος. Και κοιτάς βέβαια και για τη λειτουργία του ύπατος που έχετε μάθει από τη φυσιολογία και τα λευκόματα. Γιατί εκεί συντίθεται πόσα είναι τα λευκόματα στο αίμα. Άμα τα δεις και είναι χαμηλά και τα ολικά λευκόματα και η λευκοματίνη, σκέφτεσαι μήπως δεν λειτουργεί το ύπαρ και έχει επηρεαστεί η συνθετική ικανότητα του ύπατος. Όχι όμως μόνο αυτό, σκέφτεσαι. Παίρνει επαρκώς λευκόματα από τη διατροφή του το άτομο ή είναι κανένας αλκοολικός που παίρνει μόνο πρωτεΐνες, παίρνει μόνο αλκοόλ και τρέφεται με αλκοόλ. Και τι άλλο σκέφτεσαι άμα έχεις χαμηλά λευκόματα. Αν απορροφώνται καλά από το έντερο, αν τα παίρνεις από την τροφή, τα λευκόματα, αν συνθέτει το ύπαρ, που κοιτάμε τώρα εμείς εδώ, τα λευκόματα και μπορείτε να σκεφτείτε και ποια άλλη αιτία μπορεί να είναι και να είναι το λευκόμα χαμηλό. Στον ορό. Τι άλλο να σκεφτείς εκτός από αυτά. Άλλο ένα είναι. Ορίστε. Φέρετε το κάπνισμα. Όχι. Το κάπνισμα δεν θα σε επηρεάσει. Τον αιματοκρίτη θα σου μεγαλώσει το κάπνισμα γιατί είναι υποξυγονικό ερέθισμα και αντιδραστικά κάνεις ερυθρά. Τι μπορείς. Από πού αποβάλλεται πολύ λεύκο καμιά φορά. Από πού αποβάλλεται. Ορίστε. Τα ούρα. Μήπως χάνει πολύ λεύκο από τα ούρα. Και πέφτει το λεύκομα στον ορό. Δηλαδή θα σκεφτείς τέσσερα πράγματα. Πεπτικό, αν το παίρνει από τη διατροφή και αν απορροφάται από το έντερο, μη κανένα σύνομο της απορρόφησης, το ύπαρ αν τα συνθέτει και ο νεφρός μήπως αποβάλλει πολύ μεγάλο. Απλά πράγματα θα σκεφτείς. Πολύ ωραία. Εδώ, για να το λέω αυτό, το ύπαρ είναι που φταίει. Μάλιστα. Οι τρανσαμινάσεις είναι αυξημένες. Άρα κάτι έχει πάρει και έχει καταστρέψει την υπατοκύτταρα. Μάλιστα. Η αλκαλική δεν είναι αυξημένη. Δεν έχει επηρεαστεί ακόμα δηλαδή η παροχέτευση της χολής. Ψάχνουμε για υπατήτιδα και βγαίνει θετικός ο έλεγχος. Η ογενής υπατήτιδα και ξεκινάμε ιντερφερόνι α. Μπήκε δηλαδή ένας ιός στα υπατοκύτταρα και ουσιαστικά τι κινητοποιήθηκε και τα καταστρέφει. Πώς καταστρέφονται. Μπήκε ιός μέσα στο υπατοκύτταρο. Πλέον δεν είναι φυσιολογικό υπατοκύτταρο, είναι λιωμένο. Έχει τον ιό μέσα. Ποιο κύτταρο λέτε να του επιτεθεί. Ορίστε. Το είπαμε στο περασμένο μάθημα. Ποιο κύτταρα αναλαμβάνουν τους ιούς όταν έχουμε ιό. Ποια κύτταρα φλεγμονίζουν το φούλιο. Μπράβο, όπως το λέτε. Τα τάφυλλα. Δεν θα έχουν δετερόφυλλα. Γιατί δεν θα έχουν δετερόφυλλα. Δεν είναι βακτήριο. Είναι οξία η κατάσταση. Αλλά δεν είναι βακτηριακό. Θα μου πεις. Αν καταστραφούν από το ανοσιακό σύστημα κάποια υπατοκύτταρα, δεν είναι καταστροφή. Δεν θα έχει και κανένα ουδετερόφυλλο. Βεβαίως και θα έχει. Αλλά δεν θα πρωταγωνιστεί. Γιατί τη ζημιά την έχει κάνει το ανοσιακό σύστημα που επιτίθεται στα προσβεβλημένα από τον ιό της υπατήτιδας β' υπατοκύτταρα. Άρα είναι μια οξία φλεγμονή, μια οξία υπατήτιδα, αλλά επειδή είναι ανοσιακή φλεγμονή, κυριαρχεί το λεμφοκύτταρο. Αυτό το λεμφοκύτταρο ακριβώς που είπατε. Και θα το δούμε και ιστολογικά τι κάνει. Λοιπόν, αρχικά ανταποκρίθηκε. Πέρασαν τώρα 2 χρόνια. Άρα η φλεγμονή και χρονικά τι έκανε. Χρόνισε. Εξ αρχής κυταρολογικά ήταν χρόνια. Τώρα είναι και κλινικά χρόνια. Μάλιστα. Ξανανεβαίνουν οι τρανσαμινάσεις. Προγραμματίζεται μεταμόσχευση μετά από νέα υπατική βιοψία που έγινε σε αυτή τη γυναίκα. Εδώ η ασθενής πια έχει ύκτερο. Άρα δεν θα είναι μόνο οι τρανσαμινάσεις ανεβασμένες, θα είναι και τα άλλα τα ένζημα που ανεβαίνουν όταν έχει πρόβλημα η χολή. Έχει ύκτερο. Τι σημαίνει έχει ύκτερο. Δεν μπορεί να φύγει η χολή που παράγεται από τα υπατοκύτταρα και ακολουθεί την πορεία του αίματος.
που περνάει μέσα από το υπατικό λόγο. Θα τα δούμε μετά. Και επειδή έχει πέσει μια βλάβη αρχιτεκτονική του οργάνου, η οποία βλάβη της αρχιτεκτονικής του οργάνου είναι απότοπος της χρονιότητας της φλεγμονής. Η χρόνια φλεγμονή δηλαδή κατέστρεψε την αρχιτεκτονική του ύπατος, άρα δεν μπορεί να περάσει το αίμα μέσα από την πηλαία να πάει από εκεί. Μένει το αίμα μέσα στην πηλαία, αφού δεν μπορεί να περάσει, έχει διαταραχθεί η οδός αιμάτωσης μέσα από το ύπατο και κάνει τη πηλαία υπέρταση, οπότε τι κάνει το αίμα. Βγαίνει από την πηλαία. Και πού πάει? Πάει μέσα στην περιτοναϊκή κοινότητα και μαζεύει υγρό. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό? Όταν κάνεις τον ήχο, εκεί που περιμένεις ο ήχος να είναι τυμπανικός, από τον αέρα που θα έχουν μέσα τα κύλα σπλάχνα της σπηλιάς, ακούς ότι δεν είναι. Γιατί δεν είναι? Γιατί έχει υγρό μέσα. Εντάξει. Αυτός είναι λοιπόν ο ασκήτης. Ο ασκήτης. Που μια κατηγορία του οφείλεται σε αυτή τη διαταραγμένη αρχιτεκτονική του ύπατος. Επίσης, ήταν σαν την ασθενία, όπα, να και η πολευκοματινεμία που λέγαμε. Άρα, έχουμε ένα στοιχείο εδώ ανεπάρχειας της λειτουργίας του ύπατος. Όχι ότι δεν θα σκεφτούμε και τους άλλους παράγοντες που μιλώνουν τη λευκοματίνη, αλλά εδώ, αφού υπάρχει ήδη υπατική νόσος, θα σκεφτείς ότι έχει βλαφθεί πάρα πολύ η συνθετική λειτουργία του ύπατος, το οποίο παρεπιπτόντως δεν συνθέτει μόνο τα λευκόματα, αλλά συνθέτει και άλλα πράγματα που δικαιολογούν την παράταση του χρόνου προθρομβίνης. Τι συνθέτει δηλαδή, όπως έχετε μάθει από τη φυσιολογία σας? Για να έχει παράταση ο χρόνος προθρομβίνης σημαίνει τι? Ότι κάνεις αιμορραγία και δεν πήγε εύκολα το αίμα, γιατί τι άλλο παράγει το ΥΠΑ, όπως το μάθαμε στη φυσιολογία? Μην μου πείτε αυτοί ότι δεν την έχετε κάνει και τελειώσατε. Και την ιστολογία και τη φυσιολογία. Η φυσιολογία είναι το δεύτερο εξάμεινο. Έχει και τώρα φυσιολογία. Ναι, δεν έχω μηνιόρα. Πώς έγινε αυτό? Ιστολογία κάνατε και τελειώσατε. Τι φυσιολογία, όχι. Ναι, ο έγγραφος. Ναι, ο έγγραφος. Να πάω να μην το κάνω γιατί είναι τρελό. Να πάω να το γράψω το παλιό. Και δεν μπορούν την νεύρο να την βάλουν εδώ. Γιατί αυτά τώρα δεν χρειαζόμαστε εμείς εδώ πέρα που λέμε. Ναι, αλλά δεν πρέπει όμως να γκρινιάζουμε, γιατί με την γκρίνια δεν βγαίνει τίποτα. Να γκρινιάζουν, να λέω, α, πώς έγινε έτσι και τι έγινε. Εδώ, θα το φτιάξουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε, θα λέμε και φυσιολογία και εμείς εδώ. Εντάξει. Πολύ νεύρο έχει πέσει σε αυτό το δεύτερο εξάμεινο. Τέλος. Καλό είναι γιατί τέριαξε τουλάχιστον με την ανατομία. Καλό ήταν αυτό. Δεν τα λέμε κιόλα την στραβά. Θα το δούμε πώς θα το κάνω αυτό, γιατί εμείς εδώ χρειαζόμαστε τη φυσιολογία πάρα πολύ. Γιατί βλέπουμε τους ιστούς σε σχέση με τη φυσιολογική λειτουργία πώς διαφοροποιούνται. Θα τα πούμε, μην ανησυχείτε. Τα βασικά φυσικά. Άρα, επειδή δεν παράγει τους παράγοντες τύψης, γι' αυτό έχει μοραλική διάθεση. Ο άρρωστος με υπατική ανεπάρκεια. Για να δούμε τώρα τι ζημιές γίνανε εδώ πέρα. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι το φυσιολογικό υπατικό λόγο. Εδώ είναι η κεντρική φλέβα. Εντάξει, ζωνή 3. Εδώ είναι το πηλαίο διάστημα. Πηλαία φλέβα. Η αρτηριούλα. Λάθος υπατικής αρτηρίας, οι δυο διαιμάτωσες. Πηλαία φλέβα και υπατική αρτηρία. Έρχεται το αίμα εδώ, μπαίνει στα κολκοειδή, να είδω τι είδε στον υπατοκυτάμα, πάει στην κεντρική φλέβα, ενώ με όλες οι κεντρικές φλέβες μαζί βγαίνουν εξωυπατικές φλέβες, πάνε στην κατοχή. Εντάξει, φυσιολογική ροή του αίματος. Η χολή πάει κανονικά ανάποδα. Δηλαδή, παράγεται εδώ που είναι τα υπατοκύτταρα, βρίσκει πρόσβαση εδώ στο χοληφόρο. Βλέπετε ιστολογικά το χοληφόρο πώς είναι. Ξεχωρίζει από τα άλλα τα αγγεία, την πηλαία τριάδα. Γιατί το χοληφόρο έχει επιθυλιακή επένδυση. Επιθυλιακή. Ενώ τα άλλα που είναι αγγεία, η υπατική αρτηρία και η πηλαία φλέβα έχουν ενδοθυλιακή επένδυση. Αποπλατισμένο δηλαδή. Κύτταρο. Η χολή λοιπόν παράγεται εδώ, μπαίνει εδώ μέσα, στο χοληφόρο, ενώνονται εδώ υπατικά τα χοληφόρα, γίνονται έξω υπατικά χοληφόρα, αριστερός, δεξιός υπατικός πόρος, κοινός υπατικός, κυστικός πόρος, μπαίνει στη χολιδόχο κύστη, τρως εσύ ένα λιπαρό γεύμα, συσπάται χολιδόχος κύστη, φεύγει η χολή να πάει στο φύμα του φάτρα. Εντάξει, η ανατομία δηλαδή εδώ του χοληφόρου δεν είναι. Αυτή είναι η φυσιολογική πορεία και του αίματος και της χολής. Όταν γίνει βλάβη στην αρχιτεκτονική, η μεν χολή δεν μπορεί να φύγει από αυτό το σύστημα,
Οπότε πάει με το αίμα. Τι κυτρινίζεις εσύ, παθαίνεις στο νύκτερο. Το δε αίμα, αν δεν μπορεί να περάσει από αυτές τις δυο οδούς αιμάτωσης, την υπατική αρτηρία και την πηλαία φλέβα, να πάει στην κεντρική φλέβα, μένει στην πηλαία φλέβα και έχεις εσύ την πηλαία υπέρταση. Αυξάνει η πίεση δηλαδή μέσα στην πηλαία φλέβα. Αυτά λοιπόν είναι που έχει πάθει η γυναίκα. Εδώ είναι το φυσιολογικό πηλαίο διάστημα, πολύ λίγα επιτόπια λεμφοκύτταρα έχει. Να το παθολογικό στην αρχική βιοψία. Τη φλεγμονή είπαμε ότι ήταν η ιογενής υπατήτιδα. Λεμφοκυταρική. Εξού και η έντονη λεμφοκυταρική συνάθρηση μέσα στο πηλαίο διάστημα που σιγά σιγά δείχνει και μια ενεργότητα γιατί αρχίζουν τα λεμφοκύτταρα και πάνε και μπαίνουν και μέσα. Ποια ζώνη είναι εκεί του υπατικού λοβιού, αυτό το ξέρετε. Στο λογικό δεν ξεχάσει. Η περιπηλαία ζώνη είναι η ζώνη 1. Εντάξει, αυτοί που είναι γύρω από την κεντρική φλέβα είναι η ζώνη 3 του υπατικού λοβίου. Άρα, να λοιπόν η χρόνια, τα χρόνια κύτταρα της φλεγμονής. Και δείτε εδώ τι πήγανε μέσα στα υπατοκύτταρα. Και δείτε αυτό το λεμφοκύτταρο τι πήγε και έκανε. Πήγε σε αυτό το υπατοκύτταρο που είχε μέσα τον ιό που το αναγνώριζε, το τάφοκτό που λέγαμε. Και τι πήγε και το έκανε. Το οδήγησε σε καταστροφή. Γι' αυτό μου ανέβασε τις τρανσαμινάσεις. Θυμάστε στον ορό που είχαμε, που ήταν ψηλές οι τρανσαμινάσεις. Γιατί. Γιατί καταστράφηκε τα κύτταρα. Μέσω ποιου μηχανισμού έχετε ακούσει στα μαθήματά μας, τα τωρινά μαθήματα, ότι καταστράφηκε αυτό το κύτταρο, ποια κυταρική βλάβη είναι αυτή, που είναι μία αναστρέψιμη. Δείτε το έτσι πως έχει γίνει το κυταρόπλασμα, έχει γίνει έτσι έντονα ροζ και ο πυρήνας είναι έτσι, αρχίζει και γίνεται πυκνωτικός, πυκνωτικός. Ποια διαδικασία είναι αυτή που ακούσατε στα μαθήματα τα φετινά, εδώ τώρα, στην παθολογική ατομική, σε τι το οδήγησε το υπατικό κύτταρο, ορίστε παρακαλώ. Μπράβο, το έκανε αποπτωτικό σωμάτιο, το λεγόμενο σωμάτιο councilman. Οξία λοιπόν κατάσταση, αλλά στην επόμενη βιοψία, χρόνιση φλεγμονή από την ενεργοποίηση κάποιων κυτάρων που λέγονται μυοεινοβλάστες και δεν θα τα ακούσουμε τώρα, θα τα ακούσουμε στο επόμενο εξάμεινο που θα κάνουμε το ΙΠΑ. Δείτε τι ιστός φτιάχτηκε, που χάλασε την αρχιτεκτονική, εκτός από το μονοπυρηνικό εξίδρωμα, δείτε τη χρώση μασών και έχει βάψει το συνδετικό ιστό που έκανε μια διάχυτη αλλίωση της αρχιτεκτονικής. Αναγεννήθηκαν μεν τα υπατοκύτταρα γιατί έχουν την ικανότητα αναγέννησης, μπορεί να μην είναι ασταθή κύτταρα όπως είναι τα κύτταρα των επιθυλίων που ανανεώνονται συνέχεια, αλλά υπό προϋποθέσεις βγαίνουν μυτογόνα ερεθίσματα και τα οδηγούν σε πολλαπλασιασμό. Αλλά γιατί δεν αποκαταστάθηκε η λειτουργία του οργάνου. Γιατί χάλασε η αρχιτεκτονική, χάλασε ο προσανατολισμός των οδών αιμάτωσης και των οδών παροχέτευσης της σχολής. Και χάλασε και έκανε την κύρωση. Γι' αυτό δεν λειτουργεί το ύπαρ, έχει σπηλαία υπέρταση, δεν μπορεί να περάσει το αίμα μέσα από το ύπαρ, έχει την σπηλαία φλέβα. Δεν λειτουργούν πια τα υπατοκύτταρα καλά, έχει την υπολευκοματινεμία και την αιμορραγική διάθεση. Ποιος το χάλασε λοιπόν το ύπαρ, η χρόνια φλεγμονή, η οποία έκανε ίνωση. Ίνωση. Τι προκάλεσε αυτή την εναπόθεση του κολαγόνου από τις συνοβλάστες. Να οι παράγοντες που εκρήθηκαν και έφεραν τις συνοβλάστες και έκανε την κύρωση. Διάχυτη αλλίωση, σε όλο το ύπαρ έχει γεμίσει τέτοια οζεία, κυρωτικά, δείτε τα. Έχει εδώ μέσα κεντρική φλέβα. Όχι. Πώς να φύγει το αίμα. Δεν έχει το κυρωτικό οζείο, δεν είναι υπατικό λόβιο που βλέπαμε πριν να έχει. Στο κέντρο, την κεντρική φλέβα να μπει το αίμα, να ενωθεί, να φύγει από το ύπαρ, να πάει στην κάτω κύλη. Πού έμεινε λοιπόν το αίμα. Μέσα σπίτι. Λέα, φλέβα και έκανε τον ασκήτη. Σκέψαξε να βρει κι άλλες οδούς να φύγει από αλλού. Λοιπόν, αυτό είναι το χειρωτικό ύπαρ, λόγω χρονιότητας. Χρονιότητας. Τελευταίο ιστορικό. Είναι ένας... Πρώτη μεγάλη ηλικία ένας ασθενής, Άρη, απώλεια βάρους επιτετράμινο και νυχτερινός πυρετός με ρίγη. Πυρετός και τα λοιπά, σκέφτεσαι τη φλεγμονή. Μην πάει άπατα αυτό, το προσέχουμε. Και τελευταίο περιστατικό. Τι λέμε.
Μπήκε στο νοσοκομείο, είχε μια διαφανή περιοχή στο δεξιό πνεύμονα στην αξινογραφία και είχε μαζέψει υγρό στον υπεζοκότα. Ο υπεζοκότας τι είναι, η κοιλότητα που είναι μετά το κόρακα και το τείχωμα. Η πεζοκοτική κοιλότητα που έχει τα δύο πέταλα που λέγαμε ότι εκεί γίνεται εξίδρομα ημιδόνες. Παίρνεις αυτό το υγρό, του κάνεις μια κυταρολογική εξέταση, δεν παίρνεις δηλαδή ιστό, παίρνεις κύτταρα, τα φυγοκεντρείς και τα τρώνεις σε ένα πλακάκι, κυταρολογικό. Και βγαίνουν αυτά τα κύτταρα που είναι κακοήθη. Άρα έχει καρκίνο ο άρρωστος. Και μάλιστα ήταν ένα χαμηλά διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα στο πνεύμα. Κάνει μετά ψωνική τομογραφία στη κοιλιά, να σταδιοποιηθεί ο καρκίνος, μεγάλο ύπαρ και διάκριτη λεμφαδενική διόγκωση, λεμφαδενοπάθεια. Λες, ο καρκίνος έχει κάνει μεταστάσεις. Άπαξ βρήκες καρκίνο και βλέπεις διεθυμένους λεμφαδένες, υποθέτεις ότι οι λεμφαδένες έχουν μεγαλώσει από μεταστάσεις. Βέβαια, η απόδειξη είναι πάντα από τη βιοψία. Πρέπει να τους παραγγελίσεις, να δούμε κακοήθη κύτταρα και τους λεμφαδένες, να πιστοποιήσουμε ότι ήταν μετάσταση στο λεμφαδένα. Γιατί όπως θα δείτε, τελικά δεν ήταν αυτό που υποθέταμε, ο ιστός έδειξε άλλα πράγματα. Θα δούμε τι έδειξε. Αλλά αυτό το ιστορικό βέβαια, έπαιρνε φυσικά αντιβιωτικά για τον πυρετό και τα ρίγη, επέμενε ο πυρετός. Τώρα πυρετό ένα νεόπλασμα μπορεί να κάνει, γιατί μπορεί να εκρίνουν τα καρκινικά κύτταρα ουσίες και να δούμε σαν πυρετογόνα. Θυμάστε που λέγαμε και την άλλη φορά τα φλεγμονώδη κύτταρα που βγάζουν πυρετογόνα. Τις προσταγλανδίνες, δεν λέγαμε, που παίρναμε και τα φάρμακα τα αντιπυρετικά. Μπορεί να το κάνει και ο καρκίνος αυτό. Μάλιστα. Εμφανίστηκαν και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Τι σημαίνει ηλεκτρολυτικές διαταραχές, για να δούμε. Υπερκαλιεμία και υπονατριεμία. Αυτά τα έχουμε μάθει στη φυσιολογία. Α, πάλι καλά. Άρα, εδώ τι υποθέτουμε. Είτε είναι ένας υποαλδοστερονισμός, δηλαδή μειωμένη νεφρική απέκριση του καλίου, οπότε γίνεται υπερκαλιεμία. Και γιατί είναι επικίνδυνη αυτή η ηλεκτρολυτική διαταραχή. Η υπερκαλιεμία, ποιο οργάνου τη λειτουργία μπορεί να βλάψει και να την αναστείλει. Ορίστε. Μπράβο. Γιατί αν έχει υπερκαλιεμία, μπορεί να σου κάνει μια θανατηφόρο αριθμία τη καρδιά και να κοπεί. Η προσοχή λοιπόν το κάλιο, η υπερκαλιεμία. Και υπονατριεμία στο πλαίσιο. Εδώ ποια ορμόνη θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Η λεγόμενη αντιδιουρητική έλλειψη λοιπόν κορτιζόνης, έλλειψη αλδοστερώνης, κάνουν αυτές τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές που βλέπω εγώ στα εργαστηριακά που πήρα από τον άρρωστο. Μήπως πρέπει να ψάξω κάποιον αδένα εδώ πέρα. Δηλαδή, άιντε την υπερκαλιεμία την είπα ότι έλειπε η αλδοστερώνη. Μετά, έλειπε η κορτιζόνη. Υπερεκρίθηκε η αντιδιουρητική, κράτησε δηλαδή πολύ υγρό στο πλάσμα, έγινε η υπονατριεμία. Ποιος αδένας πρέπει να ψαχτεί. Ποιος ενδοκρινής αδένας συναρπάται με αυτές τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Ορίστε παρακαλώ εσείς. Μπράβο, τα επινεφρίδια. Λέμε λοιπόν, βάσα αυτά που λέγαμε μετάσταση στους λεμφαδένες, εκτός από λεμφογενή μετάσταση έχει και αιματογενή και πήγε ο καρκίνος του πνεύμονα και κατέστρεψε και τα επινεφρίδια και έχω εγώ αυτές τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές από τη βασική νόσο του ασθενούς. Δεν πρόλαβα να τα ψάξω πολύ γιατί δυστυχώς λόγω της υπερκαλιεμίας εγκαταστάθηκε μια θανατηφόρος αριθμία. Και όπως σας είπα ένας θάνατος νοσοκομιακός ο οποίος δεν έχει σαφή αιτία θανάτου είναι δουλειά του παθολογοανατόμου, όχι βέβαια η κύρια δουλειά, αλλά είναι στα καθήκοντα του παθολογοανατόμου να διενεργήσει την νεκροτομή σε έναν νοσοκομιακό θάνατο που ο κλινικός ιατρός θέλει να ξέρει ακριβώς την αιτία θανάτου. Έτσι, εδώ δεν τίθεται θέμα εγκληματικής ενέργειας, να εμπλακεί ο ιατροδικαστής ή ο παθολογοανατόμος, έτσι όπως είναι στην Ελλάδα δηλαδή, ο παθολογοανατόμος θα δουλέψει μαζί με τον ιατροδικαστή και θα εξετάσει ο παθολογοανατόμος τα όργανα και μακροσκοπικά και μικροσκοπικά. Στο εξωτερικό όμως, όποιος θέλει να πάει να δουλέψει, σαν παθολογοανατόμος οφείλει να ξέρει και τη διενέργεια της νεκροτομής ο ίδιος, ως παθολογοανατόμος να την κάνει. Λοιπόν,
Να το καρκίνωμα του πνεύμονα. Τα κακοήθη κύτταρα. Δεν θα μας απασχολήσουν. Τα μαθήματα για τη νεοπλασία, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινούν αύριο. Ξέρετε που θα πάτε αύριο, στο μάθημα. Πάνω, το ναό, να είστε άνετα. Τι είναι όμως εδώ. Για δείτε τι υλικό είναι αυτό που βλέπουμε. Νέκρωση, κάποια κύτταρα αχνοβαμένα και κάποια γιγαντοκύτταρα που έχουν τους πυρήνες διατασσόμενους πεταλοειδώς, σαν πέταλο. Αυτά πώς σας τα περιέγραψε η κυρία Νόνη στο μάθημα που έκανε για τις φλεγμονές. Τι σας είπε ότι είναι τούτα εδώ. Και δεν είναι μόνο στον πνεύμονα, εκτός από τον καρκίνο. Μπορείτε να σκεφτείτε τι άλλο αναπτύχθηκε στον πνεύμονα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ένας ασθενής για να κάνει καρκίνο, τι δηλώνει αυτό για το ανοσιακό του σύστημα. Τι δηλώνει. Που επιτρέπει την ανάπτυξη δηλαδή ενός κακοήθου σώμα. Να αναπτύσσεται σε μια περιοχή, να μεγαλώνει, να φεύγει από εκεί, να διηθεί αγγεία, να δίνει λεμφαδενικές μεταστάσεις, να δίνει αιματογενείς μεταστάσεις. Τι δηλώνει αυτό για την ανοσοεπάρκεια του ασθενούς. Βεβαίως μειωμένη. Γι' αυτό άφησε και τον καρκίνο να γίνει. Γιατί αν είχε επαρκές ανοσιακό σύστημα, θα κατέστρεφε τα καρκινικά κύτταρα όταν είχαν αρχίσει να δημιουργούνται και δεν θα μεγαλώνανε. Άρα, ο καρκινοπαθής είναι εξ ορισμού σε κάποιο βαθμό ανοσοκατασταλμένος. Μπορείτε να σκεφτείτε ποια φλεγμονή φούτωσε. Γιατί τελικά αυτό που του κατέστρεψε τα όργανα δεν είναι αυτό που υπέθεσα κλινικά, ότι ήταν ο καρκίνος που είχε πάει, είχε κάνει τις μεταστάσεις. Μια αναζωπυρωμένη φλεγμονή διεσπάρει και χροειδώς και κατέστρεψε όλα τα όργανα που είδαμε. Και τους λεμφαδένες και τα επινεφρίδια και παντού. Ποια φλεγμονή είναι αυτή που αναζωπυρώθηκε λόγω της ανοσοκαταστολής και έχει αυτούς τους στρογγυλούς σχηματισμούς με αυτή εδώ την νέκρωση που αν τη δεις μακροσκοπικά μοιάζει σαν άσπρο τυρί. Φέρα. Και βλέπεις εδώ πέρα και τα γιγαντοκύτταρα. Ορίστε παρακαλώ. Μπράβο. Είναι φυματίωση. Αυτά λοιπόν είναι φυμάτια. Τυροειδής νέκρωση, αλλά με την τυροειδή νέκρωση μπορεί να είναι και μύκητες. Κάνουμε την Jill Nielsen, έτσι, και βλέπουμε τα μυκοβακτηρίδια της φυματίωσης μέσα εκεί, μέσα στην νέκρωση. Άρα τελικά η ζημιά δεν έγινε από τον καρκίνο, αλλά έγινε από μία διασπυρώμενη φυματίωση λόγω της ανοσοκαταστολής που είχε ο καρκινοπαθής. Θετική η Jill Nielsen. Δείτε εδώ όλα τα όργανα, παντού έχει πάει. Παντού έχουν πάει τα επιθυλιοειδή ιστιοκύτταρα με τα άνοσα κοτιώματα και τα γιγαντοκύτταρα τύπου Λάνχαν. Τα άνοσα κοτιώματα πήγαν στα επινεφρίδια, κατέστρεψαν το φλοιό. Πώς να βγει η αλδοστερόνη. Πώς να βγουν τα άλλα, τα γλυκοκορτικοειδή. Να οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Να ο θάνατος λόγω της υπερκαλιεμίας. Παντού πήγε στο λεμφαδένες, στο ύπαρ, ακόμα αιματογενώς διεσπάρηκε στους όρχες του ασθενούς. Όταν έχουμε σειραίοντα λοιπόν κοκκιώματα, κοιτάμε αν έχουν τυροειδή νέκρωση, αν δεν έχουν τυροειδή νέκρωση και πάλι κάνουμε τη χρώση Jill Nielsen, γιατί όλα τα φυμάτια δεν τυροειδοποιούνται, δεν κάνουν όλα την αντίδραση της υπερευαισθησίας που είναι η τυροειδοποίηση. Τα πρόσφατα φυμάτια δεν έχουν ακόμα τυροειδοποίηση. Κάνουμε την Jill Nielsen. Αν η Jill Nielsen βγει αρνητική και δεν είναι αποφυματίωση ή άνοση φλεγμονή, τα άνοσα κοκκιώματα, σκεφτόμαστε τη σαρκοείδωση, που είναι μια άλλη ειδική κοκκιωματώδης νόσος. Ε? Ξεχωρίσαμε τι είναι το κοκκίωμα από το προηγούμενο μάθημα. Ε? Να το καταλάβετε, θα το δείτε κιόλας. Και δείτε τα αίτια που μπορεί να κάνουν την κοκκιωματώδη φλεγμονή μέσα σε όλα. Είναι το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, της λέπρας, αλλά και πολλά άλλα στοιχεία μπορεί να κάνουν κοκκιωματώδη φλεγμονή, που τι τη χαρακτηρίζει, το στρογγυλό περίγραμμα. Για να εμπεδώσετε όλα αυτά, θα μπείτε στα πολυμέσα της ηλεκτρονικής τάξης και θα δείτε το επιπρόσθετο μάθημα της φλεγμονής. Επίσης, θα μπείτε στους συνδέσμους της ηλεκτρονικής τάξης και θα δείτε τα εικονικά πλακίδια της γενικής παθολογικής ανατομικής α και β, όπως επίσης και τα προσαρτημένα αρχεία
PDF, το δεύτερο πρακτήριο. Επίσης, θα δείτε και από τα ανοιχτά μαθήματα τα τρία αρχεία βίντεο. Και την Παρασκευή θα κάνουμε και το επιπρόσθετο μάθημα σίγουρα για την ιστολογία και πιθανώς για την ανατομία. Τελικά, τι ώρα να βγάλω την ανακοίνωση. Μία ή δύο. Και να κάνω και εγώ την ανακοίνωση, πάντως θα γίνει εδώ. Να πάτε στο παρόν.